είτε κάποιοι τις ανέχονται, είτε κάποιοι δεν τις καταδικάζουν. Αυτό το οποίο συνέβη σε μια προγραμματισμένη επίσκεψη μια Επιτροπή του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, να υπάρξει στάσεις ουσιαστικά, είναι πρωτοφανές αυτό το παγκόσμιο χρονικά, δεν δικαιολογείται με τίποτα. Και από την άλλη πλευρά μου προξένησε τη σκέψη το γεγονός ότι δεν υπήρχε ένα σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων από πλευρά του στρατού. Δεν σας θυμίζω ότι είχα εκτιμήσει τον κύριο Μοσταράκο, διότι μόλις ανέλαβε, έκανε κάποιες ασκήσεις σε εφημερίδες μυστικές, σε καστελόρες, τις οποίες παρακολουθούσαμε και λέγαμε ότι ο άνθρωπος δουλεύει και προετοιμάζει το στράτευμα. Η σημερινή εικόνα με δημιουργήσε μεγάλη εκτίμηση. Αφενός δεν είχε κάποιο σχέδιο αντιμετώπισης των καταστάσεων, αν είναι δυνατόν, και αφετέρου δεν είχε γνώση στοιχειοδός της προπαγάνδας. Βγήκε ο αρχηγός του στρατού να μιλήσει στον όχο. Διότι όταν συγκεντρώνεται κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να μιλήσει ήρεμα, έχει τα εξαιρετικά του όχου. Τι νόμιζε ότι είναι στρατιώτες οι οποίοι στέκονται σούρια και υπακούν και ειδουχαρίστηκε ο αρχηγός του στρατιώματός μας. Δηλαδή, η μεγαλύτερη προσβολή ως Έλληνας δεν ένιωσα σήμερα. Και από τη μία πλευρά η οποία σκοπίμως δημιούργησε πρόβλημα, διότι υπήρχε προγραμματισμένη επίσκεψη για συζήτηση. Με δίκαια όσον αφορά τα συγκεκριμένα αιτήματα, ας πούμε, και έχουν άνθρωποι να πληρωθούν ένα μισό χρόνο. Άλλο τώρα πώ δημιούργησαν η ίδια κατάσταση μέσω των κομμάτων που στα να πήγε και τα κατάρτισαν έτσι, και είναι συνυπεύθυνοι γι' αυτό. Να μην μιλήσουμε για τι μισθού έπαιρναν, να μην μιλήσουμε που τα οδήγησαν τα αναπηρία όταν υπήρχαν σωστέ προτάσει και δημιουργούσαν καταστάσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, και το τρίτο είναι η απουσία των πολιτικών προϊσταμένων από το θέμα. Βάλα του στρατιωτικού να μιλήσουν με του απεργού. Οι πολιτικοί προϊστάμενοι που ήταν. Και ένα ακόμη χειρότερο. Πότε έγινε αυτό? Σήμερα το πρωί. Την ώρα που γίνονταν αυτά, είχα την αίσθηση ότι οι στρατιωτικοί μα όλα τα επιτελεία θα συσκέπτονταν. Και γιατί θα συσκέπτονταν? Γιατί ήδη οι Τούρκοι άρχισαν του κανονιοπολισμού στο έδαφο τη Συρία. Ήρκιζα ο αφελής ότι αυτήν την στιγμή, όπως κάθε Έλληνα στον ίσο δεν το περίμενε, η Ελλάδα θα έγινε να αναγυρίξει την ΑΟΣ. Αν υπήρχαν παλικάρια και στο στρατεύμα, στην ηγεσία του στρατεύματος, ιδιαίτερα δε στους πολιτικούς. Διότι περιμένεις την κατάλληλη στιγμή που ο αντίπαλός σου θα βρίσκεται σε αδυναμία να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Και έλεγα ότι κάτι θα περιμένουν, εφόσον το έχουν υποσχεθεί, να είναι η κατάσταση τέτοια, περιμένεις πάντοτε το κρίσιμο σημείο για να κάνεις το επόμενο βήμα. Και εδώ είχαμε απουσία πολιτικής ηγεσίας από τα δρόμενα. Παραπίεση του πεταγόνου, χωρίς καμία κανένα σχέδιο αντιμετώπισης αυτής της κατάστασης, το λουκάρισμα στον αρχηγό του στρατεύματος, γιατί άλλο δηλαδή. Η Τουρκία υποχρεώθηκε εκ των πραγμάτων να αρχίσει την επίθεσή τη εκ του μακρότερου προ στιγμή, θα δούμε σήμερα το βράδυ τι θα γίνει, από το έδαφος της με το πυροβολικό. Αδυνατή να στείλει την αεροπορία τη, διότι το δοκίμασε και είδε ότι τα αεροπορικά συστήματα τη Συρία, τα οποία είναι ρωσική κατασκευή και κατά πάσα πιθανότητα τα χειρίζονται και Ρώσοι, δεν παίζουν. Οπότε υπολογίζεται ότι θα είχε μία απώλεια 20 ή 30 αεροσκαφών. Αλλά για να μην είχε τόσα, ένα-δύο ακόμη να πέφτουν, αντιλαμβάνεστε τι θα συνέβαινε όσο και να το χρήσει από τον λαό της. Υπήρχαν οι εξής εξελίξεις. Έφυγε, φύγανε δύο όρμοι το τελευταίο τριήμερο. Ο ένας σκότωσε μια γυναίκα και ένα παιδί και εχθές από πλευρά Συρίας, το δάτο τη Συρία. Και εκτό είχαμε τέσσερι νεκρού πολίτε επίση. Δύο όρμοι οι οποίοι υποτίθεται ότι έφυγαν από το πυροβολικό τη Συρία. Είναι άγνωστο ότι δεν έφυγαν. Είναι μεγάλο το ενδεχόμενο να είναι προβοκάτσια, διότι δεν είχε κανένα λόγο το Συριακό καθεστώ να δημιουργήσει ένα πρόβλημα παραπάνω. Γιατί να προκαλέσει την Τουρκία δηλαδή να το επιτεθεί. Δεν έχει λογική εξήγηση. Θα μπορούσε κάποιο να πει είναι λάθο. Εκεί γίνονται οι συγκρούσεις, έφυγε ένας όρμος. Δεν είναι έτσι. Η απόσταση των Συριακών στρατευμάτων του καθεστώτος είναι 20 με 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Δεν έχουν οι όρμοι.
Είναι ενδεχόμενο λοιπόν, έτσι, χωρίς να είμαστε σίγουροι για το άλλο, κανείς δεν σκέφτονται, είναι όμως ενδεχόμενο να είναι προβοκάτσια από τους μισθοφόρους και να υποχρεώσουν την Τουρκία να κινήσει, διότι δεν κινήθηκε με την κατάρρευση του αεροπλάνου, δεν κινήθηκε με την αποκάλυψη εντός εισαγωγικών όμως από τον Παλαραμπίλια, γιατί τον Παλαραμπίλια χρηματοδοτείται από το κανάλι του πρακτορείου, το αραβικό, χρηματοδοτείται από τη Σαουδική Αραβία και δεν ξέρουμε πόσο είναι αλήθεια και πόσο είναι ψέματα τα οποία λέει. Όμως είχε δημοσιεύσει προ 4 ημερών ότι είχαν συλληφθεί εχμάλωτοι οι πιλότοι, οι Τούρκοι, δεν έπεσαν, δεν σκοτώθηκαν με την πτώση του αεροπλάνου και κατ' εντολή των Ρώσων εκτελέστηκαν. Αυτό ήταν ενδεικτικό στα άλλα Αραβία. Το διέθεσαν βέβαια και οι δύο, το Βράζ και η Τουρκία και η Συρία, δεν τη συμφέρει η Τουρκία να ανεγνωρίσει τη συνέπεια τέτοιου γεγονός και πρέπει κάτι να κάνει. Κατάπια το γεγονός της πτώσης του αεροπλάνου, κατάπια τον πρώτο όμο που σκότωσε τον πολίτη της, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Όμως, υπάρχουν δύο περιστατικά τα οποία τα πράγματα τα μπερδεύουν. Το πρώτο είναι η αντίδραση του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ ενεργοποίησε το άρθρο 4, το οποίο λέει απλώς ότι συνέρχονται τα κοινοβούλια ή συνέρχονται εκεί των συμμάχων χωρών για να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Η ανακοίνωση η οποία εξέδωσε είναι πάρα πολύ σκληρή, η οποία είναι η συνήθεις και των Ελλήνων πολιτικών όταν γίνονται επεισόδια. Καταδικάζουν τα γεγονότα τα οποία δεν πρέπει να συμβαίνουν και πάρα πολλά πράγματα και δεν πρέπει να γίνονται, σταματάει εκεί. Ένας οργανισμός στρατιωτικός, όταν δεν παίρνει συγκεκριμένα μέτρα εναντίον του αντιπάλου, το οποίο τον ενόχλησε, και παραμένει μόνο σε διαπιστώσεις, αντιλαμβάνεστε ότι δεν θέλει να πάρει μέρος. Δεν ζητήθηκε από πλευρά των Τούρκων, αλλά ό,τι και κάποιος άλλος σύμμαχος ενεργοποίησε το άρθρο 5 της συμφωνίας του ΝΑΤΟ. Και εδώ θέλω να σας το πω, διότι υπάρχουν κάποια πράγματα, είτε μας έχουν παραπλανήσει σκόπιμα, είτε δεν τα ξέραν και οι ίδιοι. Είχα την αίσθηση πάντοτε ότι εφόσον ανήκαμε στον ΝΑΤΟ, όταν θα αντιμετωπίσουμε έναν εχθρό, τότε και την εποχή των Σοβιετικών εγχώριων, το ΝΑΤΟ είναι υποχρεωμένο, εφόσον βρισκόμαστε σε αμυντική συμμαχία και εφόσον εμείς είμαστε αμυνόμενοι, θα πρέπει το ΝΑΤΟ να μας προστατεύσει. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει το άρθρο 5 στο ΝΑΤΟ, το οποίο και τώρα με τα 50 χρόνια που είχατε τις τελετές πριν από λίγο καιρό και εγώ, παρατεπραγματεύτηκα, παρέμεινε το ίδιο. Το οποίο δεν μιλάει για μια αυτόματη προστασία προς τον αμυνόμενο, σε αυτόν που έχει δεχθεί επίθεση δηλαδή. Δεν, ούτε καν εξυπακούεται. Δεν έχει δηλαδή ουσιαστική υποχρέωση αυτόματα τη στιγμή που θα δεχθεί κάποιος επίθεση που είναι προς τον άλλο, από άλλον, από τρίτον, να τρέξει να το προστατεύσει. Αλλά λέει ότι υποχρεούνται τα μέλη να παράσχουν βοήθεια προς αυτό που δέχτηκε την επίθεση. Το να παράσχουν βοήθεια είναι χίλια πράγματα. Μπορεί να είναι ηθική βοήθεια, δεν ξέρω αν τη λεγράφουμε και λέω αρμάτε που βγαίνει μέσα στη μέση σας. Βοήθεια. Δεν μου καθορίζει τι βοήθεια να κάνω. Μπορεί να στείλω αντίστοιχα, μπορεί να στείλω ασπιρίνες. Τι βοήθεια είναι αυτή. Επομένως και το άρθρο 5 ακόμη που λέει ότι τα μέλη θα συνέλθουν για να δουν πώς θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση, ούτε αυτό με προστατεύουν. Ουσιαστικά δηλαδή δεν είναι στον άλλο. Θα με προστατεύσουν οι δυνατοί αν έχουν αυτό συμβαίνουν. Όχι αν εγώ έχει θέλω κάποια επίθεση. Και έτσι με εκπλήξεω δηλαδή όταν είχα διαβάσει χρόνο πριν από χρόνια το άρθρο 5. Λέω είναι αστείωτε αυτέ, τι σημασία που βρίσκονται αυτέ. Αλλά ό,τι και αυτό το άρθρο ζήτησαν οι Τούρκοι να ενεργοποιηθεί, που σημαίνει ότι οι Αμερικανοί με ένα μήνα πρώτο εκλογών δεν έχουν κανένα λόγο να εμπλακούν σε ιστορίες, να υπάρχει κάποιο ατυχές αποτέλεσμα και να αλλάξουν τα πράγματα, ας πούμε, διότι το σύστημα θα έχει αυτή τη στιγμή ένα πιο πάνω. Και εδώ να κάνουμε μια παρένθεση, το είχαμε πει και προβλέπουμε πάντα τι θα γίνει, όχι γιατί είμαστε μάντες, αλλά διότι παρακολουθούμε τα γεγονότα και η στατιστική μας οδηγεί σε συμπεράσματα. Πάντα στις ΗΠΑ όταν θέλουν να κάνουν κάποιον, βάζουν απέναντι ένα χαζό. Ετούτος εδώ αντίπαλος του Ομπάμα, προχθές σε μια ομιλία του, εκτός από τα κακοδύρια κάποιος που έκανε, αναρωτήθηκε δημόσια γιατί δεν ανοίγουν τα παράθυρα των αεροπλάνων σε περίπτωση κινδύνους. Αν λοιπόν ένας άνθρωπος που θέλει να γίνει πλανητάρχης, αναρωτιέται και είναι απαράδεκτο λέει αυτό που συμβαίνει, γιατί είχε πιάσει μια φωτιά και δεν μπορούσε να ανοίξει το παράθυρο. Αν λοιπόν ακόμα δεν έχει καταλάβει γιατί δεν ανοίγουν τα παράθυρα των αεροπλάνων, σκεφτείτε ότι θα τον έχουν κάποιο πλανητάρχη. Αλλά βάζουν κάποιον τέτοιο
Την άλλη φορά ήταν έναν ο οποίο ήταν ήδη 72-73 ετών, που είναι σε ηλικία του, τον πήγαινε στα 78, και είχε απέναντι τον Ομπάμα, ένα νεαρό, γυμνασμένο, με νυχόδινα, με νυχόδινα κλπ. Εγώ με αυτέ τι δύο εικόνε τη σύγκριση. Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο και εκείνο αυτό, το οποίο δημιουργεί προβλήματα στην Τουρκία, είναι ότι έγινε σήμερα μια επεισοδιακή με συνέλευση στο τουρκικό κοινοβούλιο. Δεν ήταν βέβαια στα χέρια ακόμη, αλλά ίσως για πρώτη φορά η τουρκική αντιπολίτευση, οι τουρκικοί Κούρδοι, το εθνικιστικό κόμμα, ας το πούμε έτσι, το πιο δεξιό της τουρκικής βουλής, αλλά και το κουρδικό κόμμα, κατηγόρησαν τον Ταβουτόγλου και τον αποκάλεσαν ως τον χειρότερο πρωθυπουργό της Οθωμανικής ιστορίας, όχι μόνο της τουρκικής δηλαδή. Και δεν είχαν άδικο, διότι πολλές φορές είπαν ότι τον έχουν υπερτιμήσει κάποιοι τον Ταβουτόγλου, ο οποίος έγραψε με ένα βιβλίο, έχει κάποια όγκυρα, αλλά αυτά τα όγκυρα στηρίζονται στο συνέστημα και στη λογική. Και ξεκινήσανε μια νεοοθωμανική πολιτική και είχα εκτιθεί όταν είχε αρρωστήσει ο Ερντογάν, έλεγαν είναι καλά ο άνθρωπος, διότι η μοίρα αυτού και τον Ταβουτόγλου τους έχουμε ορίσει να διαλύσουν την Τουρκία πριν από εμάς. Τουλάχιστον αποκαλούμε. Πριν την έρθει η ώρα μας, θα δούμε και τους άλλους. Μην με πείτε κακό γι' αυτό. Και έτσι, σίγουρα είναι. Η Τουρκία τελειώνει και χρειάζεται όσο να τακτοποιήσουν τα άλλα θέματα. Και έτσι έχουμε λοιπόν τους Τούρκους αυτή τη στιγμή, χωρίς την συνδρομή του ΝΑΤΟ, να είναι υποχρεωμένοι να επιτεθούν. Θα είναι, υπολογίζω προσεκτικά τα βήματά τους, δεν θα στείλουν στρατό μέσα. Εκείνο το οποίο θα θελήσουν είναι αυτή την ζώνη στα σύνορα, ώστε να μεταφέρουν εκεί τους ίδιους πρόσφυγες, μια νεκρή ζώνη δηλαδή, αλλά μέσα στα σύνορα της Συρίας. Το πρόβλημά του στο μεγάλο είναι ότι σε εκείνο το σημείο είναι τα κουρδικά ελάχιστα. Οι Κούρδοι της Συρίας ήδη ξεκινούν για την ίδρυση αυτονόμου κράτους, το οποίο μάλιστα θα φτάνει στη Μεσόγειο. Θα αποκόπτει τη Συρία δηλαδή από την Τουρκία και υπάρχει μια στενή λωρίδα η οποία βγάζει δίπλα στην Αλεξανδρέτα. Η Αλεξανδρέτα πάντοτε διεκδικεί το από τους Σύρους όταν έγιναν οι Έλληνες συνθήκες της Βοζάνης και δώσαν στους Τούρκους. Θεωρείται ότι είναι έδαφος και παλιά με τους Ασσυρίους δηλαδή, αλλά και με τον Αντίοχο, τον διάδοχο τον Μεγάλο Αλεξάνδρο, η Αλεξανδρέτα βρίσκεται στην πλευρά των Ασσυρίων. Ένα πρόβλημα είναι αυτό λοιπόν, ότι θα πρέπει σε εκείνα τα εδάφη, που δεν ξέρω αν θα το δεχτούν οι Κούρδοι της Συρίας. Το άλλο πρόβλημα είναι το ότι πλησίασαν μεν την κυβέρνηση των Κούρδων του Ιράκ και θέλοντας τώρα, αφού διαπιστώσαν ότι δεν μπορούν πολεμικά να χτυπήσουν τους Τούρκους, προσπαθούν με άλλον τρόπο, αυτόν τον ασιατικό. Κάναν συμφωνία με την κυβέρνηση του αυτόνομου Ιράκ, τον Κούρδο δηλαδή, να παίρνουν από αυτούς πετρέλαιο. Αυτό όμως είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει πρόβλημα με την κεντρική κυβέρνηση του Ιράκ, που επίσης έχει πρόεδρο Κούρδο. Και προχθές απαγόρευσαν στους Τούρκους να χρησιμοποιούν στρατόπεδα τα οποία έχουν μέσα στο έδαφος του Ιράκ για να χτυπούν τους Κούρδους. Δηλαδή, η κεντρική κυβέρνηση του Ιράκ πάει πια να δίνει στρατόπεδα, πάλια στρατόπεδα εγκατελειμμένα, αλλά χώρος είναι στους Τούρκους και τους εκδιώκει από το έδαφος τους όπου είχαν μεταφέρει εκεί μονάδες ώστε με ευκολία να χτυπούν τους Κούρδους. Και έτσι κάνουν αυτή τη δυνατότητα οι Τούρκοι, διότι θέλουν με έμεσο τρόπο να πλησιάσουν τους Κούρδους του Ιράκ παίρνοντας από αυτούς απευθείας τα τρένα, που σημαίνει ότι αναγνωρίζουν κουρδικό κράτος. Είναι πολύ μεγάλο το πέρασμα. Από δε την επάνω πλευρά, και επειδή δεν ξεχάσαμε την περίπτωση του Ισραήλ, όλα αυτά εμπλέκονται. Αν γενικευτεί ο πόλεμος Τουρκίας-Συρίας, έχουμε και Χεζμπολάχ που είναι έτοιμοι. Έχουμε τους λουλούς της επανάστασης του Ιράν, οι οποίοι θα βοηθήσουν πάση θυσία το στερεϊκό καθεστώς της Συρίας του Άσαντ, διότι δεν έχουν άλλο σύμμαχο στην περιοχή και δεν διεκδικούν το λιμάνι της Χαρσού για να βγουν και αυτοί στη Μεσόγειο. Και έχουμε με τους Ρώσους και τους Κινέζους, οι οποίοι είπαν να μην προχωρήσουν πολύ σε πολέμους, αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε σημείο να στείλουν στρατεύματα, διότι έχουν και άλλα προβλήματα. Και εν πάση περιπτώσει, υπήρχε μία φίλη, είχε γράψει ο Άσεκτον Πόστ, έτσι ακροδηγός, ότι τους Ρώσους τους υποσχέθηκαν ότι όποιο καθεστώς και αν υπάρχει στη Συρία, το λιμάνι θα μπορούν να το χρησιμοποιούν. Μπέρδεμα μεγάλο.
οι αλλαγές που γίνονται ήταν σημαντικές, ήταν ότι φεύγει ο Σαρακασβίλη, αν θυμάστε εκείνος που έφυγε την γραβάτα και ήθελε να δημιουργηθεί εναντίον της Ρωσίας, έχασε τις εκλογές. Αυτός ο οποίος ήρθε, ο Παϊνισβίλη, δεν μπορεί ίσως μόνος να κάνει κυβέρνηση, είναι βέβαια φιλορώσος όπως αντιλαμβάνεστε. Θα σταματήσει να δίνει στο Ισραήλ τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν από εκεί τα αεροδρόμια, από χώρα και να επιτεθούν στο Ιράκ, επειδή η Ισραήλ είναι από το ξέρω, ήδη βάλανε μια τροποδιά στους Τούρκους και έκαναν συμμαχία με το Αζερβαϊτζάν, το οποίο είναι τουρκόχρονο και οι Τούρκοι το θεωρήσαν ότι είναι δικό του. Δηλαδή ο χαμός που γίνεται στην Ανατολή, οι συμμαχίες που υπάρχουν και οι συμμαχίες που αλλάζουν καθημερινά, δεν μπορούν να σε κάνουν να προβλέψεις τι πρόκειται να γίνει αύριο. Το σύμβολο ποιο είναι όμως, ότι πατήσαμε σήμερα τη σκανδάλη. Και αυτό ήταν που είπα από την αρχή, την ώρα που γίνονται αυτά τα πράγματα, εμείς εκείνη την ώρα είχαμε διαδηλώσει μέσα στο πεντάγωνο με απουσία των πολιτικών προϊσταμένων που έπρεπε να πάρουν αποφάσεις και με το ακατανόητο, εντελώς ακατανόητο, είναι πιο ελαστική φράση που μπορώ να χρησιμοποιήσω, να βγει ο αρχηγός στρατεύματος με τη στολή και να σε διαλέγεται με έξαρτους απεργούς οι οποίοι το γιούχαν. Αυτή ήταν η εικόνα της Ελλάδας που έπρεπε δυναμικά ήδη να έχει κοινωνικοποιήσει το στρατό της. Από τη στιγμή που σηκώθηκε ο στρατός στα δύο παγιστόρια, δεν ξέρεις πόλου θα πάρει. Ήδη έπρεπε να βρίσκονται σε επιφυλακή. Δεν ξέρεις. Τους φόρους. Α, ζητώ συγγνώμη για χθες, αν κάποιος πήγε το βράδυ στην Ολυμπία. Εγώ το πρωί πήρα την πρόσκληση και μάθω και είναι μεσημέρι.